Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Το παιχνίδι έχει τελειώσει στο γήπεδο του Κρόκου. Νικήτρια η ομάδα του Κρόκου απέναντι στο Τιτάν και έχω τη χαρά και την τιμή εδώ στην πρεμιέρα, στην έναρξη του φετινού πρωταθλήματος να έχω στην παρέα στην κάμερα της αθλητικής ανασκόπησης τον coach, τον Σωτήρη τον Μαυροδίνο. Coach, καταρχήν ευχαριστώ για ακόμα μια φορά εδώ που είσαι στην παρέα μας. Να ευχηθώ καλή αρχή στο φετινό πρωτάθλημα. Με υγεία σε σένα, σε όλα τα παιδιά σου, στο Τιτάν, να ξεκινήσει όμορφα και να τελειώσει όμορφα αυτό το πρωτάθλημα. Λίγα λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Ναι, και εγώ θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους ποδοσφαιριστές, παράγοντες, διαιτητές, όσοι ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό κομμάτι και με την Εύση Κοζάνης. Στο σημερινό παιχνίδι, εμείς γνωρίζαμε κάποιες δυσκολίες που έχουμε σαν ομάδα. Φτιάξαμε να τις προσπεράσουμε. Πιστεύω είχαμε μια πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί, μπορώ να πω. Και φιλοκειμένα όλη η απόδοση της ομάδας, γιατί γνωρίζουμε, εμείς που είμαστε ζούμε όλοι για αυτή την περίοδο στην ομάδα, στην αρχή της προετοιμασίας μέχρι τώρα, γνωρίζαμε ότι έχουμε πάρα πολλές απουσίες συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών για διάφορες υποθέσεις. Και απουσιάζαν δικαιολογημένα. Εμείς ουσιαστικά σαν ομάδα μαζευτήκαμε το τελευταίο διάστημα, είμαστε πλήρεις, σχεδόν γεμάτοι, γιατί ακόμα έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που παίζουν ρόλο στο ρόστερ της ομάδας και σιγά σιγά θα ετοιμαστούμε. Ο στόχος μας είναι η ομάδα όσο πιο νωρίς κερδίσει τη σωτηρία και αν μπορεί να αξιολογήσει και κάποια άλλα παιδιά προς το καλύτερο. Ένα είναι αυτό. Οπότε δεν έχω κανένα παράπονο τα παιδιά σήμερα. Αγωνιστήκανε, προσπαθήσανε. Είχανε πείσμα, είχανε θέληση. Κάποια στιγμή μας αφήσαν και οι δυνάμεις λίγο μπορώ για να το πω. Αυτό έπαιξε ρόλο ότι είχαμε τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Είχαμε κόκκινη κάρτα. Καταφέραμε και γυρίσαμε και το παιχνίδι και αυτό λέει πάρα πολλά για μένα. Γιατί η ομάδα τώρα αρχίζει και φτιάχνεται σιγά σιγά. Οπότε δεν έχω κανένα παράπονο. Θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια. Όπως και στην ομάδα του Κρόκου, για μια ακόμη χρονιά συνεχίζει το ίδιο μοντέλο και μπράβο τους. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια που προσπαθούν και κάνουν αυτό και έχουν ένα στόχο, τη βελτίωση των παιδιών. Το ίδιο περίπου έχουμε κι εμείς στα σέρβια. Δεν έχουμε κανένα στόχο ούτε να βγούμε το τίποτα. Αλλά θα είμαι πολύ εχμηρός από την πρώτη αγωνιστική. Σήμερα είδαμε μια κάκιστη διαιτησία με πρωτεργάτη τον Γεωργιάδη, ο οποίος δεν μπορεί να με γελάσει κανείς. Είμαι 45 χρόνια γεμάτα στα γήπεδα. 45 χρόνια. Ας πούμε 35 χρόνια και να μην πω 40 γεμάτα επαγγελματικά. Δεν μπορεί κανείς Γεωργιάδης να με κοροϊδέψει. Μπορώ να κρίνω τα σφυρίγματα. Η ομάδα του Κρόκου και οποιαδήποτε άλλη ομάδα δεν θέλει βοήθεια. Τέτοιες ομάδες δεν θέλουν βοήθεια. Ούτε τα Σέρβια θέλουν σφυρίγματα υπέρ τους, ούτε οι ομάδες σαν του Κρόκου θέλουν σφυρίγματα. Ο Γεωργιάδης είχε από το πρώτο λεπτό. Μας έδωσε την αίσθηση και το δικαίωμα να μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε ότι παίζει υπέρ της γηπεδού ομάδας. Από μόνος του. Από μόνος του. Τα σφυρίγματα. Κοιτάξτε τέλος. Εγώ διαμαρτύρηθηκα σε φάσεις που έβλεπα και ήμουν αρχίδα της κυρίας Σιούρ. Όπως το πρώτο γκολ του Κρόκου ξεκινάει, είναι δικό μας φάουλ. Δεν το δίνει. Δίνει φάουλ υπέρ του Κρόκου. Αν το δείτε. Και αν δείτε και το γκολ που τυχαίνει η ομάδα του Κρόκου, γίνεται υπερκάθαρο πρόξιμο στον Βασίλη τον Κακαφίκη. Ο οποίος πάει προς την μπάλα και σπρώχνει. Εκεί δεν μίλησα, γιατί θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Δεν ήμουν σίγουρος ποιος τον έσπρωξε. Γιατί τέτοια σπρωξήματα γίνονται. Ναι, φυσικά. Όταν μίλησα με τον παίχτη, μου είπε: δέχτηκα σπρώξηματα. Επειδή υπήρχε η δυνατότητα ζωντανής κάλυψης του παιχνιδιού, είδε ο κόσμος. Μπράβο. Ωραία. Μπορεί να λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η διαιτησία ήταν κάκιση και πιστεύω ότι και με τον Ντακίδη ήθελε να το βγάλει έξω και εμένα δεν ξέρω τι έχει μαζί μου. Ήθελε να με αποβάλει το παιχνίδι, αυτή την αίσθηση έχω, όπως και με τον μέτρο του ποδοσφαιριστή μας, ψαχνόταν πώς θα τον βγάλει έξω και τον έβγαλε. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Να στείλω τα χαιρετίσματα στην ΕΠΣ, να δουν λίγο αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, άμα θέλουν να βελτιωθούν, γιατί θα μείνουν μόνοι τους. Θα μείνουν μόνοι τους. Και η διάταξη που βγάλανε, η προκήρυξη, όλη αυτή, είναι φωτογραφία. Εμένα δεν μπορεί να με δουλέψει κανείς. Είναι φωτογραφία για συγκεκριμένες ομάδες. Να μπορέσουμε να τις σώσουμε και κάποιες άλλες να τις στηρίξουμε. Αυτό είναι όπως το λέω. Έτσι ακριβώς. Φωτογραφία. Να κοιτάξουμε λίγο, να είναι προσεκτικοί, γιατί κάποιοι παράγοντες τρέχουν.
Κάποια παιδιά αφήνουν δουλειές, όπως είναι ο Κακαφίκας, όπως είναι ο Περικλής, ο Παπαδόπουλος, ο Μέτκο, ο Μαυροδήμος, ο Τακίδης, αφήνουν τις δουλειές και έρχονται για να παίξουν. Για να βοηθήσουν τους νεότερους. Όπως μπορεί να έχει και η ομάδα του Κρόκου. Δεν μπορεί να έρθει ο κάθε Γεωργιάδης και να σφυρίζει όχι του καπνίσει. Γιατί και το δικό μας γκολ, η Ούτσο Φάρισε, ξεκινάει από φάουλ. Και δεν το σφυρίζει. Και είναι λάθος. Δηλαδή θα καθίσουμε τώρα να μαλώσει ο πάγκος των Σερβίων και του Κρόκου, ε. Γι' αυτό. Δεν έγινε όμως τίποτα γιατί υπάρχει αλληλοσεβασμός από όλους μας. Δεν θέλω ούτε καν να με ξανασφυρίξει. Γιατί μου κρατάει προηγούμενα από το περσινό παιχνίδι Σερβίων Εάνης, ο κύριος Γεωργιάδης. Το λέω έτσι απλά. Μάλιστα. Και εκεί στην έψη να σοβαρευτούν λίγο γιατί οι παράγοντες θα γανακτήσουν. Μην τυχόν δουν ομάδα που θα παραδώσει δελτία. Μάλιστα. Αυτά τίποτα όλα. Με αυτές τις τελευταίες κουβέντες του κυρίου Μαυροδήμου, να κλείσουμε εδώ από το γήπεδο του Κρόκου. Σοβαρά τα λόγια του, αυτά που μας είπε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κάμερα της αθλητικής ανασκόπησης, Παύλος Καλεμγερίτης.